Θέλουμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή μας συνέντευξη τύπου, η οποία πραγματοποιείται για την εξέλιξη των κινητοποιήσεών μας ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που φέρνει την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γίνεται για να, στη συνέχεια των κινητοποιήσεων, στον αγώνα που δίνουμε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα, για να έχουμε αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές. Εισαγωγικά, χρειάζεται να σημειώσουμε τα εξής. Οι φοιτητές δίνουμε αυτή τη μάχη, αυτό το μεγάλο αγώνα, εδώ και σχεδόν 4 εβδομάδες. Πρόκειται για έναν αγώνα δίκαιο, για έναν αγώνα τίμιο, ο οποίος γίνεται για τις σπουδές, για τα πτυχία, για το μέλλον, για την ίδια μας τη ζωή. Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα και αυτά βάζουμε μπροστά. Με βάση αυτά πορευόμαστε και αυτά ζυμώνουμε με τους συμφοιτητές μας. Και συγκεκριμένα απαιτούμε να έχουμε ένα καλό, σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, το οποίο θα μας παρέχει πτυχία με αξία, έτσι ώστε να έχουμε δουλειά με δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, η πραγματικότητα σήμερα είναι διαφορετική. Ανταυτού που μόλις αναφέραμε, η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει ένα νομοσχέδιο που ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια και πρακτικά προχωράει περαιτέρω την εμπορευματοποίηση της παιδείας της ανώτατης εκπαίδευσης. Πρακτικά προχωρά περαιτέρω την υποβάθμιση του σημερινού δημοσίου πανεπιστημίου, στο οποίο φοιτούν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα. Για μας αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση το φέρνει συνεχίζοντας και προωθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα. Και αυτό το νομοσχέδιο πρακτικά έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα στις σπουδές μας. Και υπάρχουν συνένοχοι της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το έγκλημα. Το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που καλοβλέπουνε, λένε ναι μεν αλλά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εμείς χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε το εξής, πιστεύουμε, πως δεν θα ανεχτούμε την αδικία που γίνεται νόμος με την κατάργηση του όποιου ενιαίου τρόπου υπήρχε για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, που για τους πολλούς θα σημαίνει πολλαπλές πανελλαδικές εξετάσεις από εδώ και πέρα, εμπόδια, ελάχιστη βάση εισαγωγής, μία σειρά κόπων και δικών μας και των αδερφιών μας που είναι μαθητές και των γονιών μας που ματώνουν για να τα καταφέρουμε, και για κάποιους άλλους όμως θα υπάρχει ελάχιστη βάση πληρωμής και έτσι θα έχουν και μάλιστα πτυχία εισάξια με αυτά τα οποία κοπιάζουμε εμείς για να αποκτήσουμε. Γι' αυτό το λόγο ξεκαθαρίζουμε πως εμείς δεν θα ανεχτούμε τη διάλυση της αξίας των πτυχίων μας, τη μετατροπή των πτυχίων μας σε απλά χαρτιά, στα πλαίσια πια της διεύρυνσης του μεγάλου παζαριού πτυχίων και πανάκριβων πιστοποιήσεων που μέσα στο ήδη μεγάλο πλήθος που υπάρχει, πτυχίων και τμήματων διαφορετικών κατηγοριών, τριετών, τετραετών, πενταετών και ούτω καθεξής, θα συμπιώζουν όλα τα δικαιώματα προς τα κάτω. Εμείς δεν θα ανοιχτούμε να πάει χαμένος ο κόπος μας, να γίνει ακόμα πιο ακριβή και γεμάτη εμπόδια για τη λαϊκή οικογένεια η υπόθεση των σπουδών μας. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και γι' αυτό αισιόδοξα λέμε ότι έχουμε την πρώτη μας νίκη. Και αυτό το μήνυμα έχει διαπεράσει μαζικά δεκάδες αμφιθέατρα σε όλη τη χώρα που γέμισαν ασφυκτικά από φοιτητές στις γενικές συνελεύσεις και μαχητικά καταλήξαμε στο εξής. Και με αυτό συνεχίζουμε αισιόδοξα τον αγώνα μας. Η κυβέρνηση, διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού κιόλας, είχε ανακοινώσει πως πρόκειται αυτό το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών να γίνει νόμος του κράτους μέσα στο Γενάρη. Σήμερα που δίνουμε εδώ πέρα αυτή τη συνέντευξη τύπου, είμαστε στην τελευταία μέρα του Γενάρη και ακόμα το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί καν για διαβούλευση. Άρα πρακτικά ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης απέτυχε. Άρα πρακτικά οι αγώνες των φοιτητών έχουν πετύχει την πρώτη τους μεγάλη νίκη. Και χρειάζεται εδώ πέρα η κυβέρνηση να ακούσει πιο προσεκτικά τους φοιτητές, τα αιτήματά τους, όλους εμάς που βγαίνουμε καθημερινά στους δρόμους κατά χιλιάδες. Να ακούσει δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία που μέσα από αυτές τις διαδηλώσεις, αυτές τις γενικές συνελεύσεις όπου η συμμετοχή είναι πραγματικά πρωτόγνωρη, έχει απορρίψει το νομοσχέδιο. Ας δει κιόλας τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως το 70% των φοιτητών δεν αποδέχεται την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κυριολεκτικά δεν μπορεί κανένας πλέον να αμφισβητήσει πως η μεγάλη πλειοψηφία έχει μιλήσει, και όχι μόνο των φοιτητών, αλλά των μαθητών και των εργαζομένων που στέκονται στο πλευρό μας. Την καλούμε λοιπόν να μην καταθέσει το νομοσχέδιο.
Την καλούμε να σταματήσει να συγκοφαντεί τον αγώνα μας, να μας παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός έως και εγκληματίες επειδή διεκδικήσαμε δωρεάν παιδεία, επειδή διεκδικούμε το μέλλον μας. Αφού η κυβέρνηση δεν μας ευνηδίασε, φέρνοντας το νομοσχέδιο μέσα στα Χριστούγεννα, μέσα στην εξεταστική μας, τώρα επιδιώκει με ψέματα, με συκοφαντίες, με εκβιασμούς περιχαμένων εξεταστικών και άλλα πολλά, να μας τρομοκρατήσει και με τον αυταρχισμό και με την καταστολή. Και οι φοιτητικοί σύλλογοι το έχουμε ζήσει. Και από αυτό εδώ το βήμα, τη σημερινή συνέντευξη τύπου, θέλουμε να καταγγείλουμε την απαράδεκτη εισαγγελική έρευνα που έχει ξεκινήσει. Το κάνουμε όμως ξεκάθαρο. Οι φοιτητές ούτε τρομοκρατηθήκαμε, ούτε θα τρομοκρατηθούμε. Παράνομοι για μας δεν είναι οι συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες στις οποίες πραγματοποιούμε όλες αυτές τις εβδομάδες, οι αγώνες και οι διαδηλώσεις. Η κυβέρνηση ας στείλει αλλού τους εισαγγελείς, όπως για παράδειγμα να ρίξουν άπλετο φως για το έγκλημα στα Τέμπη, που εδώ και τόσο καιρό οι οικογένειες των θυμάτων αναζητάνε το δίκαιο τους και οι φοιτητές τα σώμαστε στο πλευρό τους μέχρι τέλους. Παράνομοι είναι οι πολιτικοί που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε συνέχεια όλων των προηγούμενων, που για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων δεν λογαριάζει πρακτικά τίποτα, που ό,τι είναι κερδοφόρο, ό,τι φέρνει λεφτά, το κάνει νόμιμο και από την άλλη κλέβει τα όνειρά μας, το μέλλον χιλιάδων παιδιών. Ο αγώνας μας όμως δεν μπορεί να διωχθεί από κανέναν, ό,τι και να λένε, όσες προσπάθειες και να κάνουν, γιατί είναι αγώνας δίκαιος και κυρίως είναι αγώνας που έχει αγκαλιαστεί από όλη την κοινωνία. Όπως είπαμε και πριν, καθημερινά στα συλλαλητήρια έχουμε μαζί μας χιλιάδες μαθητές. Έχουμε πάρα πολλά εργατικά σωματεία που καθημερινά παίρνουν αποφάσεις στήριξης. Δηλαδή μιλάμε για όλους αυτούς που διαδηλώνουν μαζί μας, με εκατοντάδες αποφάσεις στηρίζουν τον αγώνα μας και βάζουν μπροστά το να καταδικαστεί το νομοσχέδιο. Το φωνάζουμε λοιπόν και με αυτό θέλουμε να κλείσουμε, πως το δίκαιο θα νικήσει. Όπως είπαμε, η πρώτη μεγάλη νίκη είναι ήδη γεγονός και οι φοιτητές είμαστε αποφασισμένοι αυτό τον αγώνα να το συνεχίσουμε μέχρι να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Και γι' αυτό λοιπόν το λέμε. Ναι, μέχρι τέλους θα πάμε. Ναι, αποφασισμένοι είμαστε να συνεχίσουμε. Και μάλιστα, το επόμενο διάστημα είμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο τον εξής. Μέσα από τους φοιτικούς μας συλλόγους αποφασίσαμε για τα επόμενα αγωνιστικά ραντεβού, που πιστεύουμε πως θα είναι ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο δυναμικά. Είναι το συλλαλητήριο αύριο, 1η του μήνα, όπου θα βουλιάξει το κέντρο της Αθήνας. Αλλά ανακοινώνουμε και από αυτό εδώ το βήμα πως την άλλη Πέμπτη, 8 του Φλεβάρη, θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων. Οι φοιτητές από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο θα κατέβουν στην Αθήνα όλοι μαζί με μια φωνή, με μια γροθιά θα το κάνουμε ξεκάθαρο. Αυτό το νομοσχέδιο εμείς δεν θα το αφήσουμε να κατατεθεί. Να είστε καλά.